Με την Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας Φλωράνς Παρλή επικοινώνησε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο δεδομένης της εντυνόμενης τουρκικής προκλητικότητας. Υπογραμμίστηκε η προσήλωση της Ελλάδος και της Γαλλίας στο διεθνές δίκαιο, την επιδίωξή τους να προωθήσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή με κοινές πρωτοβουλίες ενάντια στην παραβατική συμπεριφορά. Συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις για ζητήματα που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια, εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ εκφράστηκε η κοινή βούληση να ενισχυθεί περαιτέρω η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Σύμφωνα με το Sky, οι δύο υπουργοί συζήτησαν και για το ενδεχόμενο της απόκτησης μαχητικών αεροσκαφών Rafale από την Ελλάδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Το Ποντίκι, κομβικό σημείο της επίσκεψης Μακρόν στο Ιράκ είναι και οι επαφές με τους Κούρδους. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης με έδρα τις αυτόνομες περιοχές των Κούρδων, ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τον πρόεδρο της κουρδικής περιοχής Νεχιρβάν Μπαρζανή στη Βαγδάτη για κατηδίαν συνάντηση. Η Αυστρία, η οποία αντιτίθεται μαζί με την Ελλάδα και τη Γαλλία καθώς και την Κύπρο στεναρά στα νεοοθωμανικά σχέδια, πρόκειται να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος ατόμου που ομολόγησε ότι διενεργούσε κατασκοπία για την Τουρκία. Οι αυστριακές αρχές ερευνούν και άλλες ύποπτες κατασκοπευτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ. Πρόκειται για άσκηση επιρροής από μια ξένη δύναμη στην Αυστρία και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό με κανέναν τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός. Για να συνεχίσει, ότι άτομο το οποίο ομολόγησε τα πάντα είχε στρατολογηθεί από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες για να κατασκοπεύει άλλους Τούρκους πολίτες ή Αυστριακούς πολίτες με τουρκικό μεταναστευτικό υπόβαθρο και να τους αναφέρει στη συνέχεια στις τουρκικές αρχές ασφαλείας. Η τουρκική κατασκοπία δεν έχει θέση στην Αυστρία, δεν υπάρχει θέση για τουρκική επιρροή στην ελευθερία και στα βασικά δικαιώματα στην Αυστρία. Θα αγωνιστούμε με σθένος εναντίον τους, είπε ο Νεχάμερ, προσθέτοντας ότι η Europol και η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχουν ήδη ενημερωθεί.